Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει 27χρονη Δώρα, που πριν προλάβει να κρατήσει στα χέρια της το νεογέννητό της, έπεσε σε κόμμα. Η νεαρή μητέρα γέννησε στο νοσοκομείο του Ρίου και λίγη ώρα μετά τον τοκετό διασωληνώθηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Η άτυχη Δώρα βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Η υγεία της από την Πέμπτη, όπως ενημερώθηκε η οικογένειά της, έχει επιδεινωθεί. Είναι εγκεφαλικά νεκρή και δυστυχώς δεν υπάρχει καμία ελπίδα αναστροφής. Όπως λένε συγγενείς και φίλοι, 27χρονοι δεν είχε προηγούμενο ιστορικό και ένα τεράστιο γιατί τους βασανίζει. Για μένα φταίνε γιατροί. Μπορείς δεν είχε πρόβλημα τίποτα. Ήταν πολύ καλά. Η Δώρα, σύμφωνα με τους συγγενείς της, ήταν υγιέστατη και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης δεν είχε αντιμετωπίσει προβλήματα. Πήγε την 18η Μαΐου προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις, τις προγεννητικές, αλλά και για τον COVID, για τον κορονοϊό. Όμως την ίδια μέρα ενημέρωσαν την ίδια και το σύζυγό της ότι θα γινόταν το χειρουργείο, την κεσαρική. 11.30 ώρα το πρωί λοιπόν γέννησε ένα υγιέστατο αγοράκι. Όμως μέσα σε λίγα λεπτά η χαρά έγινε λύπη. Δεν μπορεί να σφίξει στα χέρια της το νεογέννητο παιδί της. Ο διοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας διέταξε κατεπίγουσα προκατακτική εξέταση για το περιστατικό. Διέταξα κατεπίγουσα προκατακτική εξέταση, την οποία ανέθεσα σε καθηγητή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρίου, προκειμένου να διαπιστώσουμε τις συνθήκες και τις περιστάσεις κάτω από τις οποίες η συγκεκριμένη ασθενής μετά την κεσαρική τομή που υπευλήθη, εισήχθη στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Η οικογένεια έχει προβεί στις απαραίτητες νομικές ενέργειες για να μάθει τι συνέβη κατά τη διάρκεια του τοκετού.